Σε αυτό το βίντεο θα δούμε πώς μπορούμε να κάνουμε προσομοίωση, simulate, με τη χρήση του ModelSim το κύκλωμα σε VHDL το οποίο έχουμε παράξει μέσω του Quartus. Ανοίγουμε το ModelSim. Επιλέγουμε εδώ Close. Πάμε να δημιουργήσουμε ένα καινούριο project στο ModelSim. Εδώ μου λέει να κλείσει το ήδη υπάρχον, αν έχω ήδη κάποιο δημιουργήσει νωρίτερα. Project name, να δώσουμε το όνομα στο project, ό,τι θέλουμε. Εδώ πάμε να δούμε, να βρούμε τον φάκελο στον οποίο είχαμε δημιουργήσει το Quartus project, και ο οποίος είναι My Project 1, έτσι. Μπορώ να το δημιουργήσω και σε άλλο φάκελο, αλλά καλό είναι να τα έχω όλα μαζί. My Project 1, OK. Προσέχω, όπως και πριν, ο φάκελος, η δημιουργία του φακέλου, η διαδρομή που είναι το project, να μην έχει ελληνικούς χαρακτήρες και κενά. Default library name the work. Δεν κάνω κάτι άλλο, επιλέγω OK. Εδώ, εντάξει, επειδή το είχα δημιουργήσει νωρίτερα, με ρωτάει αν θέλω να κάνω override. OK. Τώρα, πάμε να προσθέσουμε το αρχείο το οποίο έχουμε ήδη δημιουργήσει, το VHDL αρχείο. Δεν θα κάνουμε Create New File, θα πάμε στο Add Existing File. Πάμε να βρούμε το αρχείο, είναι το My First. Επιλέγουμε Open, επιλέγουμε και Copy to Project Directory σε περίπτωση που ήταν σε άλλο φάκελο να πάει στο φάκελο του Directory, το φάκελο του Project. OK και Close. Και εδώ έχουμε, με διπλό κλικ, μπορούμε να δούμε τον κώδικα που έχουμε, το κώδικα VHDL που έχει δημιουργηθεί από το Quartus. Μας λέει με ποια έκδοση του Quartus έχει δημιουργηθεί. Εδώ βλέπετε τα A, B και C που έχουν, πάρει τα ονόματά τους από το Quartus, το σχηματικό που είχαμε πριν, και το Psi out, input με in, out με output, για output. My first, έτσι, το entity είναι το όνομα του κυκλώματός μου. My first είναι το όνομα του project που είχαμε δώσει στο Quartus. Εδώ στο status έχουμε ένα ερωτηματικό, δεν έχω κάνει ακόμα τίποτα με το αρχείο μου. Με δεξί κλικ εδώ, compile, compile selected, μπορώ να κάνω compile στο αρχείο μου και αν όλα πάνε καλά θα δω εδώ πέρα ένα tick πράσινο και εδώ θα μου βγάλει ένα μήνυμα ότι το compile ήταν επιτυχές. Πάμε τώρα να κάνουμε simulate. Επιλέγουμε εδώ στο simulate, start simulation. Πάμε εδώ στη βιβλιοθήκη Work, πατάμε το σταυρό, επιλέγω το My First που είναι το κύκλωμά μου. OK. Μου βγάζει διάφορα παράθυρα. Αυτά που χρειάζομαι εγώ είναι τα Objects και τα Wave. Αν δεν εμφανίζονται, θα πάω εδώ στο View και θα τσεκάρω Objects και Wave. Πάω εδώ στα Objects, επιλέγω ποια θέλω να βάλω στα Wave, κάνω drag and drop ή αλλιώς με δεξί κλικ Add Wave, και στη συνέχεια έχω τις εξής επιλογές. Πάω στο A, δεξί κλικ Force, βάζω το 0, τιμή 0. Με B, πάλι Force, πάω στο B, βάζω την τιμή 1 για παράδειγμα. Στο C, με Force, πάω και βάζω την τιμή 1. Στη συνέχεια πάω εδώ σε αυτή την επιλογή που λέει Run, θα τρέξει το κύκλωμά μου για 120 second και πατώντας πάνω στις πράσινες γραμμές με αριστερό κλικ θα μου βγάλει αυτή την κίτρινη γραμμή που μου δείχνει σε αυτό το σημείο τι τιμές έχουν τα σήματα A, B, C και το Psi out. Και αν κάνω και zoom ή μέσω του zoom εδώ ή πατώντας control και τη ροδέλα του ποντικιού, μέχρι 120 second έχει γίνει το πρώτο run. Αν θέλω να αλλάξω κάποια τιμή, πάω εδώ, force πάλι, βάζω την τιμή 1, OK, ξανακάνω run και βλέπω κάποιες άλλες τιμές. Αυτός είναι ένας τρόπος για να παράξω τον πίνακα λιθείας του κυκλώματός μου και να επιβεβαιώσω την ορθή λειτουργία του. Ένας άλλος τρόπος είναι να δημιουργήσω ένα αρχείο do file, όπως λέμε, ένα αρχείο macro, με αυτές εδώ τις εντολές που μου έχει βγάλει εδώ από κάτω στο transcript. Ουσιαστικά είναι ό,τι κάναμε το ποντίκι, μπορώ να τις δώσω και με εντολές. Πάω λοιπόν σε ένα notepad,
και μπορώ να δημιουργήσω αυτές τις τιμές για τα A, B και C με αυτές τις εντολές που μου έχει βγάλει στο transcript κάνοντας copy-paste. Δηλαδή με αυτή την εντολή εδώ πέρα δίνω στο σήμα α την τιμή 0. Το 0 είναι για delay, δεν μας απασχολεί, αφήνουμε το 0. Εδώ στο B δίνω την τιμή 0, στο C δίνω την τιμή 0 και κάνω run. Θα μου κάνει run για 100 picosecond και θα μου παράξει τις αντίστοιχες εξόδους. Το ίδιο και για 001, 010, 011 κλπ. Και σώζω αυτό το αρχείο σαν ένα αρχείο με κατάληξη .do. Δηλαδή θα κάνω file, save as, και εδώ θα είναι all types, θα πρέπει να έχει την κατάληξη .do, το έχω ονομάσει test. Και τι μπορώ να κάνω τώρα? Μπορώ να ξαναρχίσω το simulate από την αρχή πατώντας simulate restart, ok, και να έρθω εδώ να κάνω file, load, macro file, να βρω αυτό το test do, να πατήσω open και να μου δημιουργηθούν εκεί μεταμορφές όπως έχω ορίσει μέσα με τις εντολές. Ένας άλλος τρόπος είναι να ορίσω τα A, B και C σαν ρολόγια με διπλάσια περίοδο το ένα από το άλλο. Οπότε να έρθω εδώ με δεξί κλικ clock και να πω ότι αυτό θα είναι ένα ρολόι. Το offset το αφήνω 0. Το duty είναι το duty cycle που μου δείχνει πόσο τις 100 από την περίοδο του ρολογιού θα είναι ο παλμός του ρολογιού στο 1. Με 50 σημαίνει ότι έχω ένα συμμετρικό ρολόι, δηλαδή όση ώρα είναι ο παλμός μου στο λογικό 1 θα είναι και στο λογικό 0. Η περίοδος μου 100 και να του πω ότι ξεκινάμε 0. Στο B επίσης έρχομαι, ρολόι, θα του δώσω μια διπλάσια περίοδο, ξεκινάμε 0, και στο C πάλι ρολόι, τετραπλάσια περίοδο, διπλάσια δηλαδή το προηγούμενο, και ξεκινάμε 0 και έρχομαι εδώ πέρα να κάνω τα run. Ας κάνω λίγο έτσι unzoom για να τα βλέπω. Και κάνοντας run παράγω πάλι όλους τους δυνατούς συνδυασμούς 00, 001, 110 κλπ. Και βλέπω τις εξόδους και έτσι έχω τον πίνακα αληθείας του κυκλώματός μου και επιβεβαιώνω την ορθή λειτουργία του. Αν θέλω να σταματήσω το simulate, πάω εδώ που λέει simulate, end simulation, με ρωτάει αν θέλω όντως να το κάνω, πατάω yes και με επιστρέφει στην αρχική στην αρχική οθόνη με το που δείχνει το project και το αρχείο μου.